σε μια χώρα που έχει αυτάρκεια σε γάλα παστεριωμένο για μας, για τα παιδιά μας, 20%. Πού μπορούμε να κάνουμε πουλ, δηλαδή κάνουμε ανάποδα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Λέει τώρα ένας καταναλωτής ότι τη γραβιέρα στην Κρήτη την αγοράζουν 18 ευρώ. Ναι. Και ο Αθηναίος την αγοράζει 14. Γιατί? Γιατί γίνονται παζάρια και ασφαλώς κατεβαίνουν οι χοδρέμποροι από πάνω και επειδή υπάρχουν προβλήματα χρηματοπιστωτικές ροές, ότι ο Ροκόμος θέλει να ρευστοποιήσει και τον πιέζει ότι ο κτηνοτρόφος, άρα υπάρχουν, φεύγουν προϊόντα με ζημιά. Με ζημιά. Δηλαδή χαρίζουμε τον κόπο μας. Τον οποίο κανείς δεν έχει αντιληφθεί με τι κόπο τον έχουμε φτιάξει τουριστική Κρήτη να φτάνει, να στέλνει τόσο γάλα. Ξέρετε ότι το Πάσχα στείλαμε πάνω από 50.000 αρνιά στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδος. Ξέρετε ότι κάναμε τρομακτικές εξαγωγές σε αρνιά η Κρήτη στην υπόλοιπη Ευρώπη τις γιορτές του Πάσχα. Και παράλληλα παρατηρούμε την έντονα αυξανόμενη τουριστική κίνηση, η οποία θεωρούμε ότι θα μπορούσε να απορροφήσει ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων από τις τοπικές επιχειρήσεις. Η σημερινή προσπάθεια στόχο έχει την ευαισθητοποίηση πρωτίστως των ξενοδόχων, ούτως ώστε να μην εστιάζουν τόσο που φυσικά πρέπει να το κάνουν, αλλά να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα και στην απορρόφηση των τοπικών προϊόντων από ότι το κόστος, γιατί όπως είναι φυσιολογικό, ούτε το μέγεθος των επιχειρήσεών μας και των τυροκομείων, αλλά και όλων των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, σαν κόστος δεν μπορούμε να φτάσουμε τα πολύ χαμηλά κόστη των επιχειρήσεων του εξωτερικού. Αυτό λέγεται, οφείλεται κυρίως στη χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα που έχουμε, η οποία όμως προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία τόσο στο προϊόν όσο και στην όλη φιλοσοφία. Επίσης, ο πρωτογενής τομέας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κουλτούρα και τον πολιτισμό στην Κρήτη. Εμείς παρατηρούμε, αν δείτε και όλα τα βίντεο που προωθούν τον τουρισμό στην Κρήτη, ένα μέρος του απευθύνεται και στο κομμάτι της πρωτογενής παραγωγής. Οπότε θεωρούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται θα πρέπει να φτάνει και στον τελικό επισκέπτη. Δηλαδή, να προωθήσουμε τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, ώστε και ο επισκέπτης να παίρνει αυτό που τόσο πολύ διαφημίζουμε: την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία μας. Ωραία. Το τυράκι που θα δώσετε στους ξενοδόχους, ποιο είναι για να πάρουμε το τυρί της Κρήτης? Εντάξει, το τυράκι που θα δώσουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει τυράκι. βασιζόμαστε στην καλύτερη θέληση. Όχι, εμείς εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι, στο ότι εμείς πρέπει να προωθήσουμε την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία μας μέσω της πρωτογενούς παραγωγής, έτσι ώστε να ωφεληθούμε, ο τουρισμός θα ωφεληθεί με το να έρχεται ο επισκέπτης επαναλαμβανόμενα για να ξαναδοκιμάσει και να γευτεί τις τοπικές γεύσεις. Δηλαδή αυτό είναι ένα απαραίτητο συστατικό για να πιστεύουμε, για να υπάρχει τουρισμός και για τα επόμενα 30-40 χρόνια χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Βλέπουμε σήμερα ότι ο τουρισμός δέχεται πλήγματα από οικονομικότερες αγορές, δηλαδή μια αγορά σαν της Τουρκίας, ας πούμε, σαν της Τινησίας, οι οποίες έχουν πολύ φθηνά εργατικά χέρια, πολύ φθηνά προϊόντα, βγαίνουν ανταγωνιστικά με εμάς, ενώ δεν έχουν να αναδείξουν όλα αυτά τα τοπικά προϊόντα που έχουμε εμείς. Η γραβιέρα μένει αδιάθετη σε μεγάλο βαθμό, μένει αδιάθετη. Τα υπόλοιπα τώρα έχουν μια κατανάλωση αρκετή, θα έλεγα, και από ντόπιους. Αλλά το ζητούμενο, η γραβιέρα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι στις αποθήκες ήδη στα τυροκομεία, που αν αυτό δεν διοχετευτεί μέχρι το Σεπτέμβριο στην αγορά ευρύτερα, θα υπάρξει πρόβλημα από τον Οκτώβριο στην παραγωγή του γάλακτος. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές ήδη στο κτηνοτρόφο, ο οποίο δεν το επιτρέπει καμία βιωσιμότητα του κτηνοτρόφου. Τα έξοδα είναι παντού ανεβασμένα, τα κοστολόγια όλα γενικά από την ενέργεια. Δεν μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα. Εμείς ζητάμε να έχουμε βιωσιμότητα. Ύστερα ζητάμε και να βγουν και τιμές με βάση τα κοστολόγια. Να δούμε τα κοστολόγια. Να δούμε αν υπάρχει περιβολή και πού υπάρχει. Και με τι υπερκέρδη πουλάνε οι αλυσίδες στα τυροκομικά προϊόντα. Διότι πράγματι τα προϊόντα στον καταναλωτή φτάνουν πολύ ακριβά και ο καταναλωτής δεν έχει δυνατότητα πλέον να τα αγοράζει με τα οικονομικά δεδομένα που έχει αυτός με τις μισθούς που παίρνουν. Πράγματι είναι ακριβά. Πώς ελέγχεται η αγορά? Δεν ελέγχεται την αγορά. Δηλαδή να βρούμε τι ποσοστό κέρδους έχουν αυτοί και τι έχουμε εμείς. Εμείς, αν δεν είχαμε επιδοτήσεις, κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτή καθ' αυτή τη δουλειά να έχει βιωσιμότητα. Περιμέναμε να πάρουμε την επιδότηση για να πάρουμε χαρτζηλίκι και να βιοπορεστούμε. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε καθόλου με τα δεδομένα αυτά. Οπότε λοιπόν, εμείς ζητάμε επιτέλους τη σύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα. Αυτό. Τελεία και παύλα. Επιτέλους να γίνει πράξη. Τίποτα άλλο. Βλέπουμε τα τριφύλια να μην μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κάθε κτηνοτρόφος δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να παράγει. Εάν λοιπόν
ο τυροκόμος δεν λογικευτεί στην τιμή και ο ξενοδόχος εδώ, οι ντόπιοι στην Κρήτη, οι άρχοντες λαοί του τουρισμού δεν καταλάβουν ότι πρέπει πλέον να αρχίσουν να προωθούν τα κριτικά προϊόντα που είναι πολύ αξιόπιστα και στη διατροφή, στη διατροφική δηλαδή αξία, αλλά και στο προϊόν που βγάζουμε. Πρέπει επιτέλους αυτοί οι δύο παράγοντες που είναι η κορμή στα κριτικά προϊόντα να βάλουν νερό στο κρασί τους. Δηλαδή ο ένας λογική τιμή και ο άλλος μία αξιόπιστη δηλαδή διαφήμιση στο προϊόν μας. Και δίνω ένα παράδειγμα. Εγώ πήγα δώρο σε κάποιους τουρίστες ένα κεφάλι τυρί, πραγματικά μέσα σε μία ώρα δεν έμεινε καθόλου, μα καθόλου, ούτε η πέτσα. Όχι να μείνει το προϊόν ή δεν περνάει το προϊόν. Το προϊόν, η γραβιέρα Κρήτης, που ήδη τα τυροκομεία αυτή τη στιγμή, από ό,τι ακούμε, είναι γεμάτα τα ψυγεία, πρέπει να αρχίσει ο τυροκόμος να λογικευτεί, να πει θα το δώσω με τιμή αξιόπιστη στο ξενοδοχείο και το ξενοδοχείο να το προβάλλει με μία πολύ καλή πρόοδο για να το καταναλώσει και ο τουρισμός. Μην ξεχνάμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την Κρήτη και είναι κρίμα, κρίμα πραγματικά, να μένουν τα προϊόντα μας στο ράφι.